Ο αγώνας έχει θυσίες βέβαια, δύσκολος είναι, αλλά έχει και αποτέλεσμα. Γι' αυτό πρέπει να επιδιώκεται πάντα. Εύχομαι οι νέοι να μην μας ξεχάσουν, να μας ακολουθήσουν, γιατί για το καλό παλέψαμε, για το δίκαιο σε αυτό πιστέψαμε. Η πίστη είναι αυτή που σε βοηθάει. Αυτά θέλω να πω. Γεννήθηκα το 1920 στο μικρό χωριό Ευρυτανίας. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί τέλειωσα το δημοτικό. Αγαπούσα τα γράμματα, αλλά ο πατέρας μου δεν είχε δυνατότητα να με στείλει να συνεχίσω το σχολείο, γιατί στο χωριό δεν είχαμε γυμνάσιο. Όταν άρχισε ο πόλεμος, τρεις κοπέλες ήμασταν στο χωριό, εγώ, μια πρώτη ξαδέρφη μου και μια τρίτη, που οργανώσαμε το πρώτο συσίτιο για τα πεινασμένα παιδιά. Αυτό ήταν το πρώτο ξεκίνημά μου. Είχε έρθει ο Άρης Μελοχιώτης στο μεγάλο χωριό και μίλησε. Πήγαμε και τον ακούσαμε. Αυτές οι ενέργειές μου έγιναν γνωστές στην καραμπιναρία των Ιταλών στο Καρπενήσι. Τότε αυτή ήταν εκεί. Και τα ονόματά μας όσο να είναι κάπου γνωστοποιήθηκαν. Η μητέρα μου φοβήθηκε να μην με πιάσουνε και αναγκαστικά έφυγα για την Αθήνα. Δυο μέρες ταξιδεύαμε τότε με τα τρένα όπως ήταν να φτάσω στην Αθήνα. Γνωρίστηκα με τον σύντροφό μου, τον Γιώργο, που ήμουνα, αυτός ήταν γραμματέας στην Αθήνα, κομματικής οργάνωσης Αθήνας, και εγώ είχα έρθει από το χωριό, άγνωστη στο χώρο, και εκεί με χρησιμοποίησαν σύνδεσμο. Στην αρχή στην οργάνωση της Αθήνας και μετά στο κεντρικό συμβούλιο της ΕΠΟΝ. Από την ΕΠΟΝ ξεκίνησα. Μέλος του κόμματος θεωρείται και η ηλικία μου στην νεολαία, στην ΕΠΟΝ. Έτσι δεν κάναμε ξεχωριστή στρατολογία τότε. Ήσουνα στην ΕΠΟΝ, περνούσες στο κόμμα όταν ήθελες. Από το 43 θεωρώ ότι είμαι ΚΚΚ. Είχα συνδεθεί και με τις οργανώσεις, τις γυναικείες, και θυμάμαι είχα επισκεφθεί και τη Ρόζα Ιδριώτη στο σπίτι της και πήρα ένα γραπτό, γιατί δούλευα στο περιοδικό Ελληνίδα που έβγαινε τότε. Όπου μου ζήτησε το κόμμα, πρόσφερα, δεν αρνήθηκα. Βγήκα αντάρτικο στο Πήλιο. Ο Γιώργος είχε βγει νωρίτερα από μένα, ήταν πολιτικός επίτροπος εκεί. Έμεινα για λίγο εκεί, δούλεψα στο κρυπτογραφικό τμήμα. Μετά είχε έρθει ο Ζήσης ο ζωγράφος, είχαν κάνει μια περιοδία με το Πήλιο και θεωρήσανε πιο αναγκαίο να πάω στα τμήματα να δουλέψω, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Με πήρε στην 123 ταξιαρχία. Ήταν ο Παπαδάμος Μακαρίτης και αυτός τότε διοικητής. Αλλά πάλι από εκεί μεταφέρανε στην 138 ταξιαρχία. Η 138 ταξιαρχία πήρε μάχη, πήρε μέρος της μάχης της Καρδίτσας, της Ματαράγκας, ήμουνα σε αυτά και στη συνέχεια του Καρπενήσου. Και τότε καθιερώθηκε ο θεσμός της γυναίκας βοηθού πολιτικού επιτρόπου. Και σαν βοηθός πολιτικού επιτρόπου στην 123 ταξιαρχία, μετά την 138, και ώσπου μετά βγήκαμε, έφτασε στη μεραρχία, στην πρώτη μεραρχία.
Πέρασα μέσα από τα αλβανικά, Αλβανία, Σερβία και έφτασα στο Βίτσι. Στο Βίτσι γινόταν η πρώτη συνδιάσκεψη γυναικών. Πήρα μέρος σε αυτή τη συνδιάσκεψη. Θυμάμαι ήμασταν 13 μέρες πορεία κάναμε, τελεπορημένες κλπ. Και βγάλαμε και λόγο στη συνδιάσκεψη. Εκεί μας κρατήσανε μετά μερικές μέρες να συνέλθουμε από την πορεία που κάναμε. Δεν τρώγαμε καλά, φυσικό είναι. Στο Βίτσι θεωρήθηκε σωστό, επειδή ήμουν από τα μέρη της Βρετανίας, να συμμετέχω στο ένα επίλεκτο τμήμα με επικεφαλής διοικητή το Φλωράκη και πολιτικό επίτροπο τον Μπελογιάννη. Τον Μπελογιάννη μαζί δουλέψαμε, έζησα μαζί του. Ήταν προσωπικότητα πραγματικά. Ο λόγος του έκοβε. Κατεβήκαμε μέχρι Τάγραφα, πηγαίνοντας να βρούμε το Διαμαντή. Αλλά το Διαμαντή εντωμεταξύ τον σκοτώσανε. Περνώντας εγώ για Τάγραφα, τραυματίστηκα. Με πήρε μια σφαίρα, βέβαια, ευτυχώς δεν μου έσπασε. Δεν ήταν διαμπερές το τραύμα. Αλλά τραυματίες πια δεν μπορούσα να συνεχίσω. Και με αφήσανε σε μια λούφα, που έτσι τα λέγαμε τότε, που ήταν την ημέρα βγαίναμε στο κάτω από τα δέντρα και το βράδυ σε ένα καλύβι μαζευόμασταν. Είχαμε τον Γεράσιμο τον Στεφανάτου επικεφαλής και απέναντί μας βλέπαμε τους Λοκατζίδες. Δεν ήταν εύκολο. Το τμήμα προχώρησε για το Διαμαντή και γυρίζοντας με ειδοποίησανε. Μπορείς να βαδίσεις, να έρθεις μαζί μας. Λέω, στη λούφα δεν κάθομαι. Μπορώ, δεν μπορώ, θα έρθω. Γιατί ήταν τρομερό πραγματικά. Να μην ξέρεις από πού θα σου έρθει. Ξεκίνησα, βέβαια. Είχα προβλήματα. Πιορούσε το τραύμα κλπ. Έφτασα, φτάσαμε τελικά στο γράμμο. Ώσπου να ανεβούμε στο γράμμο, καταλήφθηκε και ο γράμμος. Και έπρεπε να βρούμε πέρασμα από κάπου να περάσουμε. Ευτυχώς που σας είπα είχαμε ένα πολύ καλό σύνδεσμο, ήξερε τα κατατόπια και ανεβαίναμε από πλαγιές και λαγκάδια, δεν περάσαμε λεωφορείο, δημόσιο δρόμο, για να φτάσουμε στα αλβανικά σύνορα. Αυτό μας βοήθησε, πολύ μας βοήθησε και φτάσαμε πραγματικά, έναν χάσαμε, μια απώλεια είχαμε. Και αυτό χαιρόταν ο Χαρίλος που δεν είχαμε απώλειος και φτάσαμε και μπήκαμε στα αλβανικά σύνορα. Εκεί ήταν οι Αλβανοί τότε, μας δέχτηκαν με αγάπη, γιατί ήταν σοσιαλιστική η Αλβανία τότε. Μας ετοιμάσανε πια να φύγουμε για τις σοσιαλιστικές χώρες. Ήμουνα στην ανώτερη κομματική σχολή Διερμηναίας και δούλευα. Έπρεπε να προλάβω και δούλεψα και στο ραδιοφωνικό σταθμό ένα διάστημα της Μόσχας. Όταν στην προσφυγιά στα χρόνια της δικτατορίας, εκείνο που μπορούσαμε εμείς να προσφέρουμε ήταν η ηθική και η υλική μας συμπαράσταση προς τους κρατούμενους και εξόριστους, προς τον αγωνιζόμενο λαό μας. Και αυτό το πραγματοποιούσαμε μέσω των αντιδικτατορικών επιτροπών που λειτουργούσαν σε όλες σχεδόν τις σοσιαλιστικές χώρες, τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες όπου ζούσαν οι πολιτικές πρόσφυγες, αλλά και μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Αντιδικτατορικής Κίνησης Εκπατρισμένων Ελληνίδων. Όταν πιστεύουνε, όλα τα ξεπερνάνε. Να πιστεύουνε γιατί το κόμμα παλεύει, για ποια δικαιώματα το κόμμα παλεύει και άμα πιστεύουνε, αποκτούνε δύναμη.
η πίστη είναι αυτή που σε εξοπλίζει. Αν είχα άλλη μια ζωή, τον ίδιο δρόμο θα ακολουθούσα. Γεμάτος αγώνες, αλλά και ομορφιά.